Ναι, καταρχάς να πω ότι είναι μια σημαντική συνεδρία σήμερα, διότι συζητούμε τον προϋπολογισμό του ΦΟΣΔΑ και τη τιμολογιακή πολιτική. Σχετικά με τον προϋπολογισμό, ένα σοβαρό θέμα είναι η νέα προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουμε το Δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων, όπου εκεί θα μας διευκολύνει πολύ στο να... όπου έχει ξεκινήσει ήδη και έχει δρομολογηθεί για να ολοκληρώσουμε τις μελέτες για τη δημιουργία των νέων ΕΣΜΑ που θα γίνουν. Γιατί όπως γνωρίζετε με το προηγούμενο ΠΕΣΔΑ προβλέπαμε 11, η προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει ήταν 2 μόνο, ενώ τώρα θα είμαστε πάνω από 11. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα σημαντικό γεγονός, διότι μειώνει αρκετά το κόστος μεταφοράς. Από εκεί και πέρα έχουμε τιμολογιακή πολιτική, προτείνουμε 3 σενάρια και θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε τις απόψεις των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων. Τα σενάρια αυτά προβλέπουν και το κόστος να ξεκινά από 4,5 να φτάνει έως 8, τόσο ανάλογα με το σενάριο που θα επιλέξουμε. Πιστεύω ότι με την αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξουμε μεταξύ μας να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπάρξουν και να υπάρχει μια σύνθεση ώστε να προχωρήσουμε, διότι μέσα στο καλοκαίρι πιστεύουμε θα ξεκινήσει προσωρινή διαχείριση και αυτό είναι σημαντικό για μας. Επίσης με το Δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων μας διευκολύνει πολύ με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, διότι από το καλοκαίρι και μετά θα χρειαστούμε προσωπικό. Εμείς ναι μεν έχουμε συμπεριληφθεί στη νέα προκήρυξη που θα κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά πήγε λίγο πίσω, διότι προτιμήθηκε και λογικό είναι να γίνει προκήρυξη για τις προλήψεις στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Έτσι λοιπόν το διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόληψης 4 μονίμων εργαζομένων στο φορέα θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα με το Δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων. Αντιλαμβάνεστε ότι από το καλοκαίρι και μετά πλέον θα έχουμε ένταση εργασιών. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουμε την προσωρινή διαχείριση για να απαλλαγούμε και οι δήμαρχοι από το άγχος και όλοι εμείς και κυρίως να απαλλαγεί και το περιβάλλον που τόσο πολύ έχει επιβαρυνθεί από τη διαχείριση μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Ναι, όπως, ναι. Όπως το βλέπετε. Ναι, γνωμοδοτούν. Αυτά δεν γίνεται για εσάς δεσμευτικά. Όχι. Και αυτά που εσείς ζητήσατε για να γνωμοδοτήσουν, αυτά είναι σε διαπίστωση. Μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Βεβαίως. Αλλά... Κοιτάξτε, τώρα εμείς θέλουμε το εξής. Να συγκεράσουμε τις απόψεις, ώστε να ξεκινήσουμε την προσωρινή διαχείριση. Θα δούμε τον πρώτο χρόνο πώς πάμε, για να πούμε πια σε μια πιο βασική ροή των πραγμάτων και λειτουργία, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ομαλά. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Πιστεύω ότι θα υπάρξει αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρξει, να καταλήξουμε σε μια απόφαση σήμερα, να ξεκινήσει προσωρινή διαχείριση και όλα θα λυθούν στην πορεία. Μιλάω για μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Εάν δεν υπάρξει κάποιο απίθανο πάλι λάθος, πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε. Ίσως την επόμενη εβδομάδα κατατεθεί η αίτηση στο εφετείο Ναυπλίου. Εάν κατατεθεί από την ημερομηνία καταθέσεως εντός 15 ημερών ορίζεται δικάσιμος και εντός ενός μηνός εκδίδεται απόφαση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι περίπου, αν γίνει αυτό, περίπου στο τέλος Μαρτίου, να βάλουμε αρχές Απριλίου, η ανάδοχος εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι με το που εκδοθεί η απόφαση από το εφετείο, αμέσως θα κάνει εγκατάσταση εργοταξίων. Και έχουμε συντομεύσει πολύ το χρόνο προσωρινής διαχείρισης το δεκάμινο, θα το πάμε στους 4 μήνες περίπου. Αντιλαμβάνεστε τώρα, γι' αυτό είπα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουμε με προσπάθειες, να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες, διότι τα γεγονότα τρέχουν. Και πρέπει πλέον να τρέξουμε μαραθώνιο, αλλά με κατοστάρι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά τα προβλήματα, πιστεύω ότι θα λυθούν. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Ουσιαστικά σήμερα υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν αρχικά με την έγκριση του προϋπολογισμού, γιατί δεν τον εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ για να μπορεί να λειτουργήσει. Και το δεύτερο που και ουσιαστικό είναι η γνωμοδότηση, ή μάλλον η απόφαση επί κάποιων σεναρίων που δώσαμε για γνωμοδότηση του Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία σενάρια αυτά έχουν να κάνουν με το κόστος λειτουργίας κάποιων σταθμών μεταφόρτωσης, πέραν των σταθμών μεταφόρτωσης που ανήκουν στο σύστημα της Τέρνα, θα το πω έτσι πιο απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή τυπικά αυτή τη στιγμή το κόστος της διαχείρισης ξεκινάει
είτε από τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, οι οποίες έχουν χωροθετηθεί στο Δήμο Ευρώτα, στο Δήμο Τρίπολη στην Παλιόχουνη και στο Δήμο Ιχαλία στην Καλλιρόη, και είτε από τους δύο σταθμούς μεταφόρτωσης της Τέρνα, που είναι ένας στη Νέα Κύο, να το πω Αργολίδα καλύτερα, ναι, και ένας στην Κορινθία, για να μην λέω και θέσεις. Η προηγούμενη διοίκηση του Φόδεζα απεφάσισε ότι πρέπει να στηθεί και ένα σύστημα σταθμών μεταφόρτωσης, προκειμένου να μην αναγκάζονται οι Δήμοι να κάνουν μεγάλες αποστάσεις, προκειμένου να παραδώσουν σε αυτά τα 5 σημεία. Υπάρχει ένα σχεδιασμό για 11 σημεία, τα οποία μπορεί να γίνουν και 15 στην πορεία. Υπάρχει δέσμευση ότι θα χρηματοδοτηθούν αυτοί οι σταθμοί μεταφόρτωσης. Και εδώ είμαστε για να αποφασίσουμε πώς θα επιμεριστεί αυτό το κόστος. Παραδείγματος χάρη, η Τρίπολη δεν προβλέπει να έχει εξτρά σταθμό μεταφόρτωσης, έτσι. Υπάρχει ένα σενάριο που είτε έχεις είτε δεν έχεις, θα επιβαρυνθείς ανάλογα με το κόστος των σταθμών μεταφόρτωσης. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο που θα επιβαρυνθούν μόνο αυτοί που θα χρησιμοποιούν σταθμούς μεταφόρτωσης, και ένα τρίτο σενάριο που ανάλογα με το κόστος του σταθμού μεταφόρτωσης, αυτοί που θα το χρησιμοποιούν θα πληρώνουν ανάλογα. Δηλαδή υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια. Και το σενάριο 0 η Τρίπολη χθες. Το 0 είναι σενάριο χωρίς σταθμό μεταφόρτωσης, έτσι. Το οποίο, ναι, μπορεί η Τρίπολη δεν έχει να χάσει τίποτα, αλλά χάνουν πολύ περισσότερο άλλοι δήμοι. Εμείς είπαμε ότι πέρα του σενάριου 1α, αν δεν κάνω λάθος, που προβλέπει ότι θα επιβαρύνεται ο Δημότης της Τρίπολης με 4,5 ευρώ συν ΦΠΑ ανά τόνο, προκειμένου να συμβάλλει στο να μειωθούν οι επιβάρυνσεις στους άλλους δήμους, τα άλλα δύο σενάρια δεν αλλάζουν τίποτα, δεν επιβαρύνεται τίποτα έξτρα ο Δημότης της Τρίπολης. Εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε αυτή την απόφαση, ουσιαστικά να αποκλείσουμε αυτό το σενάριο, έτσι, και από εκεί και πέρα θα δούμε σήμερα τι θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα. Αυτά τα σενάρια των Δήμων που γνωμοδοτούν, όλα αυτά είναι υπό αίρεση, είναι σε διαβούλευση, είναι τελικά οριστικά? Η απόφαση είναι του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, έτσι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, μακάρι να ξεκινήσει το σύστημα, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί στην πορεία να αλλάξει. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, γιατί πρέπει να κατασκευαστούν και οι σταθμοί μεταφόρτες. Δεν είναι κανένα τεράστιο ούτε κόστος, ούτε νομίζω ότι είναι χρονοβόρο, ούτε θέλει περιβαλλοντικά, πρότυπες περιβαλλοντικές προδιαγραφές θα χρειαστούν. Έτσι, μακάρι να προλάβουμε μέσα στο 2020 τουλάχιστον να ξεκινήσουμε. Δώστε μας έναν οδικό χάρτη. Πότε θα πάμε στην προσωρινή, πότε θα πάμε στα πρώτα έργα από τον ανάδοχο για το ΣΔΙΤ, τα πρώτα εργοστάσια. Νομίζω ότι χρειάζεται μια. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Εφετείου ναυπλίου, ναι, και μετά. Ναι, σχετικά με το. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο έτσι σοβαρό θέμα, τουλάχιστον ορατό. Και θεωρώ ότι αφού τελειώσει αυτό το θέμα, μπορεί κάλλιστα να ξεκινήσει αφενός τα έργα και επιτέλους να ξεκινήσει προσωρινή διαχείριση. Λοιπόν, προτίμησε, πιο λογικό είναι, να προωθήσει τη προκήρυξη για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και να ακολουθήσει η επόμενη προκήρυξη που θα είμαστε μέσα κι εμείς. Έχουμε φροντίσει όμως με την προγραμματική σύμβαση που προτείνουμε και πάλι με το Δίκτυο Βιώσιμων Πόλεων να λύσουμε αυτό το θέμα το διοικητικό. Έχετε λάβει τις προτάσεις που έχουν προκύψει. Είναι τρία σενάρια. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια σύγκριση. Δεν έχουν απαντήσει, οι περισσότεροι δεν έχετε απαντήσει, άλλωστε γνωμοδοτικού χαρακτήρα είναι. Να επιδείξουμε αλληλεγγύη, να ξεπεράσουμε όποια προβλήματα υπάρχουν, διότι έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να δούμε πώς θα είναι η πραγματικότητα όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία, ώστε την επόμενη χρονιά να είμαστε πιο βελτιωμένοι και να λειτουργήσουμε πιο ομαλά. Είναι δύσκολο το ξεκίνημα. Είναι ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό αυτό γεγονός, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλούσα να το δούμε όχι με στενά κριτήρια, τι συμφέρει το κάθε Δήμο, τι συμφέρει το σύνολο, έστω και με κάποιες αμοιβαίες υποχωρήσεις. Τώρα ο κύριος Αγγελόπουλος θα σας πει αναλυτικά τα τρία σενάρια, το μηδενικό το αφαιρούμε, ας πούμε, το θεωρούμενο τέταρτο. Μπορείστε. Όλο.